Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, τιμούμε σήμερα αυτούς που πολέμησαν τον φασισμό, αυτούς που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας και ειδικότερα τους 6 αγωνιστές που σφαγιάστηκαν στο Κουρί και τους 3 αγωνιστές που κρέμασαν οι κατακτητές σε αυτό το μέρος όπου γίνεται η εκδήλωσή μας. Στο πρόσωπο των συγκεκριμένων θυμάτων του αγώνα, τιμούμε όλους εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, που δεν είπαν τι μπορούμε να κάνουμε, που πάλεψαν και νίκησαν. Γιατί χαμένος αγώνας είναι μόνο ο αγώνας που δεν γίνεται. Η τριπλή κατοχή, γερμανική, ιταλική και βουλγαρική, σαν συνέπεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και οι βαριές συνέπειες πάνω στη χώρα μας και το λαό της, είχε σαν αποτέλεσμα ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Τα υπάρχοντα αστικά κόμματα αδρανοποιήθηκαν και τα στελέχη τους ή πέρασαν στην αφάνεια ή συνεργάστηκαν φανερά με τους κατακτητές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την αρχή κάλεσε το λαό να αντισταθεί και με τις λίγες δυνάμεις του που δεν βρισκόταν στις φυλακές ή τις εξορίες μπήκε μπροστά στον αγώνα. Δημιούργησε μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις το ΕΑΜ και αργότερα τον ΕΛΑΣ, το ΕΛΑΝ, την ΕΠΟΝ, την Εθνική Αλληλεγγύη και καθοδήγησε το λαό στην αντίστασή του. Ήρθε η ώρα για σοβαρές αποφάσεις από τον καθένα. Και όπως λέει ο ποιητής, σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο το όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι. Και λέγοντάς το, πέρα πηγαίνει στην τιμή και την πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν τον ρωτιούνταν, πάλι όχι θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι, το σωστό, εις όλη την ζωή του. Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μπήκε στον αγώνα, στην αντίσταση, στη μάχη. Αλλά υπήρχαν και οι εξαιρέσεις. Υπήρχαν και αυτοί που λούφαξαν, περιμένοντας να περάσει η ώρα, και κυρίως υπήρχαν και αυτοί που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή. Είναι οι ταρματασφαλίτες, οι γερμανοτσολιάδες, οι συμμορίες που λιμένονταν την Ήπεθρο, ΠΑΟ, Σούρλιδες, Μπουραντάδες κλπ. Είναι οι πολιτικοί πρόγονοι της Χρυσής Αυγής, αυτού του φασιστικού μορφώματος που με πρόφαση τους μετανάστες τσακίζει κάθε φωνή αντίστασης και κηρύσσει την υποταγή στους δικούς μας, τους Έλληνες καπιταλιστές. Ο αγώνας ενάντια στον κατακτητή σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι προδότες. Γιατί προδότες είναι όσοι συνεργάζονται με τον εχθρό. Σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η πείνα στην οποία έχουμε καταδικάσει το λαό μας και ότι πρέπει να ενημερωθεί ο λαός. Πρέπει να απελευθερωθούν οι φυλακισμένοι. Πρέπει να γίνει δύσκολη με κάθε τρόπο η ζωή του φασίστα κατακτητή. Ο αγώνας ήταν πολύπλευρος. Τα 6 στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του ΕΑΜ μαζί με άλλα καθήκοντά τους εκδίδουν προκηρύξεις, καθοδηγούν και οργανώνουν το λαό. Στις 5 Αυγούστου του 1943, οι 6 αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, Έλλη Δημητριάδου, 20 χρονών, Δημήτρης Θεοδωρίδης, 29 χρονών, Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, 30 χρονών, Κωνσταντίνος Καραμπίνης, 28 χρονών, Δημήτρης Παπαδόπουλος, 25 ετών, και Ευστράτιος Σταζούδης, 31 ετών, στείλουν άλλη μια φορά τον παράνομο σύρματό τους σε μια χαράδα στο Κουρί του Ελμαΐδας και ξεκινούν το ρευστοκίνδυνο έργο τους.
Γρήγορα όμως γίνονται στόχος των Γερμανών, κατακτητών και των συνεργατών τους της συμμορίας της ΠΑΟ, οι οποίοι με πάθος, μίσος και μανία τους επιτίθενται και τους οδηγούν με τον πιο σκληρό και απάνθρωπο φανατισμό στον πιο απέσιο και φρικαλαίο σφαγιασμό. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, σήμερα τιμούμε επίσης τους τρεις που αποχώρησαν οι κατακτητές μέσα στην αγορά της Τολεμαΐδας, σε αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Ήταν ο δάσκαλος Χρήστος Θεοδωρίδης, ο Κώστας Μακρύδης που έκαψαν και το σπίτι του και ένας άλλος που δυστυχώς δεν έχουμε τα στοιχεία του. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Παρατήματος Τολεμαΐδας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ΠΕΕΑ ΔΟΣΟΕ, αποφάσισε να οργανώσει εκδηλώσεις για να τιμήσει τους αγωνιστές που είτε σκοτώθηκαν στον αγώνα, ή πέθαναν αργότερα ή ζουν ακόμα. Έχουμε πλούσιο αρχείο, αλλά επειδή σίγουρα δεν τα έχουμε όλα, σας παρακαλούμε όσους έχουν στοιχεία να τα κοινοποιήσουν σε οποιοδήποτε μέρος της διοίκησης της ΠΕΕΑ ΔΟΣΟΕ. Φωτογραφίες, ονόματα, μαρτυρίες, εξιστορήσεις. Με την τεχνολογία που υπάρχει, ό,τι μας δώσετε θα το ψηφιοποιήσουμε και θα σας το ξαναδώσουμε πίσω. Για μας, οι αγωνιστές είναι παραδείγματα. Είναι δάσκαλοι. Είναι πρότυπα. Είναι οι δικοί μας χριστοί. Οι δικοί μας άγιοι, όπως λέει και ο Γιάννης Ρίτσος στο καπνισμένο τσουκάλι. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συντρόφισσες και σύντροφοι, τιμούμε σήμερα τους 6 αγωνιστές του ΕΑΜΚΟΥ κινήματος, του δολοφονημένου συντρόφου μας, όλοι τους στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο πρόσωπό τους τιμούμε και τους χιλιάδες συντρόφους και συναγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα. Για εμάς, οι αγώνες και οι θυσίες που έκαναν οι σύντροφοί μας από όλα τα μετερίδια, είτε στο βουνό, είτε στις πολιτικές επιτροπές, είτε στις φυλακές και τις εξορίες, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, οδηγό για τους σημερινούς αγώνες. Ποτέ άλλοτε τόσο λίγοι, πεινασμένοι, ξυπόλοιποι με λιανοντούφεκα δεν τα έβαλαν με τόσους πολλούς. Με τον ναζισμό, με τον φασισμό, βγαίνοντας νικητές. Και ύστερα, με το διεθνή υπεριαλισμό, με χορτάτους και ποταμούς εφοδίων από το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον. Αυτό δείχνει πως η λαϊκή θέληση είναι πανίσχυρη. Πως ο δρόμος της σύγκρουσης με τον υπεριαλισμό δεν είναι μόνο αναγκαίος, αλλά ελπιδοφόρος και ρεαλιστικός. Στις σημερινές συνθήκες της κρίσης, που ο υπεριαλισμός γίνεται αδίστακτος, χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Η περιοχή μας είναι πεδίο σκληρών υπεριαλιστικών πολέμων για τον έλεγχο των δρόμων του πετρελαίου και οι λαοί χρειάζεται να είναι σε συναγερμό, να μην παρασύρονται από τα υπεριαλιστικά σχέδια. Η μόνη ειρηνική περίοδος για την περιοχή μας, και αυτό το παραδέχονται είτε είναι εχθροί είτε φίλοι, ήταν η περίοδος που οικοδομούνταν ο σοσιαλισμός. Υπεριαλισμός και ειρήνη είναι πράγματα ασυμβίβαστα. Ο λαός μας πρέπει να είναι έτοιμος σε κάθε περίπτωση να θέτει το ερώτημα. Θα χυθεί το αίμα άλλη μια φορά για τα συμφέροντα των πολεμοκάπηλων και των υπεριαλιστικών οργανισμών, ή η αναμέτρηση θα οδηγήσει σε ουσιαστική επαναστατική αλλαγή στο επίπεδο της εξουσίας και η εργατική τάξη θα πάρει τα χέρια της στην εξουσία. Το ερώτημα αυτό είχε τεθεί και στην περίοδο της κατοχής, αλλά δεν έφτασε ποτέ στο τέλος του. Οι εκτιμήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θέτουν την ουσία του ζητήματος πως δεν υπήρχαν περιθώρια συνεργασίας με την αστική τάξη της τότε εποχής ενάντια στη μοναρχία. Οι αστεί είχαν ήδη λύσει το ζήτημα μεταξύ τους και η εργατική τάξη έπρεπε να διεκδικήσει αποφασιστικά την εξουσία χωρίς παραχωρήσεις. Αυτό καλείται να το κάνει σήμερα η εργατική τάξη με τους συμμάχους της, τους αγρότες, τους αυτοαποστολούμενους, την νεολαία, το γυναικείο κίνημα. Να στήσει τη δική της λαϊκή συμμαχία και να παλέψει για να κατακτήσει τη δική της εξουσία. Σύντροφοι και φίλοι, η καταιγίδα των μέτρων, το τσάκισμα των μισθών και των συντάξεων, το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων δεν είναι παροδικά. Τα μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι μέτρα που έχουν μόνο ένα γερισμένο. Τα κέρδη του μονοπωλιακού κεφαλαίου, τα συμφέροντα των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων. Τα λαϊκά στρώματα έχουν κάθε συμφέρον και κάθε δίκαιο να αρνηθούν αυτόν τον δρόμο, να παρεμποδίσουν την εφαρμογή των μέτρων. Μονόδρομος για το λαό είναι να πληρώσει την κρίση το μεγάλο κεφάλαιο. Τα εργοστάσια, οι τόποι δουλειά σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να γίνουν το μαρτύριό τους.
Ή θα υποταχτούμε και θα τα σαρώσουν όλα, ή θα παλέψουμε για την επιβίωσή μας. Να μην αφήσουμε τις ζωές μας στα χέρια των βιομηχάνων και του πολιτικού προσωπικού τους. Επιβάλλεται να κυριαρχήσει η αφοβία μπροστά στις απειλές και στους εκβιασμούς τους. Στους χώρους δουλειάς, εκεί βρίσκεται ο ταξικός αντίπαλος. Εκεί πρέπει να πιέσουμε, να αναχαιτήσουμε, να δυναμώσουμε την πάλη μας. Το σύνθημα «Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» είναι το όπλο του εργάτη. Δίνει δύναμη στη σύγκρουση με τον πιο σκληρό αντίπαλο. Δεν επιτρέπονται σε αυτόν τον αγώνα σήμερα αυταπάτες για καλύτερη διαχείριση. Επαναδιαπραγματεύσεις, μερική ή με ολίγη διαγραφή του χρέους. Οι τυχοδιοκτισμοί του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που κάθε καλοπροαίρετος αγωνιστής θα πρέπει να βγάλει συμπεράσματα, αφού μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αποδείχθηκαν φρούδες οι ελπίδες και τα όσα έλεγε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μέσα στις συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης το σύστημα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει το λαό. Ρίχνει στάχτη στα μάτια για να μην φανούν οι αιτίες που έφεραν την εργατική τάξη ως εδώ και κυρίως να μην αποκαλυφθεί ποιος είναι ο ένοχος. Γίνεται σοβαρή προσπάθεια να γίνει ο λαός όλο και πιο συντηρητικός. Εδώ έρχεται να παίξει το ρόλο της και η τραμπούκικη συμμορία της Χρυσής Αυγής. Η φασιστική Χρυσή Αυγή είναι το μακρύ χέρι του συστήματος. Εργαλείο που το χρησιμοποιεί όχι μόνο ενάντια σε μετανάστες, αλλά και σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος. Και όχι μόνο, και στους κομμουνιστές, και γι' αυτό στηρίζει όχι μόνο πολιτικά, αλλά και οικονομικά και με τον κρατικό μηχανισμό. Έχει δώσει εξετάσεις στο σύστημα, ζητώντας νέα προνόμια για τους εφοπλιστές, στηρίζοντας στην ουσία όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές και από την άλλη στείνει δουλεμπορικά γραφεία έβρεσης φτηνών δίχως δικαιώματα εργατικών χεριών για τη μεγαλοεργοδοσία με πρόσκαιρες εποχιακές δουλειές στο όνομα δήθεν να είναι Έλληνες. Ποτέ δεν έβγαλαν κουβέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αντιλαϊκές συνθήκες που έχει επιβάλει για τον ΝΑΤΟ. Οι κομμουνιστές δεν σκύψαν το κεφάλι ούτε σε φυλακές, ούτε σε εξορίες, ούτε μπροστά σε εκτελεστικά αποσπάσματα του αστικού κράτους. Δεν πρόκειται να φοβηθούμε τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής. Ο λαός πρέπει να τους απομονώσει, να τους κατατάξει εκεί που ανήκουν, στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Σύντροφοι που πέσατε στους αγώνες για ελευθεριά και εθνική ανεξαρτησία, έστω και αν σήμερα δεν γνωρίζουμε τα ονόματα όλων σας, δεν ξεχνάμε τη θυσία σας. Τιμάμε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους, αλλά και αυτούς που επέζησαν και συνεχίζουν και σήμερα να παλεύουν. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ. Τιμή και δόξα στους μαχητές και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Καθοδηγητής και εμψυχωτής, η σπουδική στήλη της αντίστασης ήταν το τιμημένο ΚΚΕ, όπως και τότε στην κατοχή. Στην ένοπη κατοχή ήταν μπροστάρης και σήμερα που έχουμε μια οικονομική κατοχή που χτυπάει όλες τις πόρτες των βιοπαλιστών, των φτωχών, των εργάτη, των αγρότη. Πάλι μπροστά μπαίνουν αυτά τα παλικάρια οι κομμουνιστές. Τιμή και δόξα στους κομμουνιστές, τιμή και δόξα στο ΚΚΕ. Ζήτω το ΚΚΕ. Τα κόκαλα βγαλμένη ανταρτών τα ιερά που είναι στα βουνά σπαρμένη πέσανε για ελευθερία. Thank you.